προσπάθεια από πλευράς περιφέρειας, Δήμου και κεντρικής εξουσίας για να μπορέσουν να γίνουν κάποια έργα στα χωριά τα οποία έχουν πληγεί. Με τη βοήθεια του στρατού καθάρισαν η Πυρηνή και η Ορεινή Κήτη σε πολλούς χυμάρους του νησιού, αλλά αυτό δεν είναι τόσο πολύ αρκετό για να μπορέσουμε να προστατέψουμε τους οικισμούς σε περίπτωση της οποίας υπάρξουν ακραία φαινόμενα πλημμυρών. Πρόσφατα, όπως είπε και ο αντιπεριφερειάρχης, 14 λεπτά βροχής ήταν ικανή να διακοπεί το οδικό δίκτυο από τον Αρχάγγελο μέχρι την Αλική μόνο με 14 λεπτά. Σκεφτείτε δηλαδή τι μπορεί να γίνει αν έχουμε άλλο είδος φαινόμενα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πραγματικά βρίσκεται και ο ειδικός συνεργάτης της κυρίας Κόλια εδώ που θα μπορέσει να μεταβιβάσει αυτά που πραγματικά ζούμε εμείς εδώ και το πώς οι κάτοικοι σε αυτά τα χωριά ζουν με την αγωνία, μη συμβεί κάτι και όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα για να προλάβουμε να μη συμβεί αυτό που περιμένουμε. Το Βασαρχείο από πλευρά του Τάχιστα έκανε δύο μελέτες, έκανε τέσσερις μελέτες για τη Φάσο των 10 εκατομμυρίων ευρώ με κουρβοπλέγματα και σανιβοπλέγματα, τα οποία όμως περιμένουμε τη χρηματοδότηση και δυστυχώς βαδίζουμε μέσα στο χειμώνα και η χρηματοδότηση δεν φαίνεται. Θα πρέπει από την πλευρά μας και η περιφέρεια και ο Δήμος, αλλά και όσοι μπορεί να ασκήσουν προς την κεντρική εξουσία, να μιλήσουν με κάποιο υπουργό, με κάποιο γενικό γραμματέα, να πούμε τι ακριβώς και πώς είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, μήπως μπορέσουμε έγκαιρα και γρήγορα και ταμιέψουμε αυτά τα ποσά και αρχίσουν να γίνονται οι δουλειές μέσα στο δάσος. Γιατί πραγματικά, όσο και να υπάρχει μεγάλο καθαρισμό στα ρέματα, αν δεν γίνουν δουλειές μέσα στο δάσος για να μπορέσουμε να σταματήσουμε το νερό, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε.